Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Ο Χρήστος δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη στην τράπεζα που θα τον φέρει σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς η Ειρήνη, η μητέρα του Ντίνου, ζητάει να μάθει τι χρωστάει ο γιος της. Πόσα πρέπει να δώσει ο Ντίνος άμεσα? «Θα σας τα πληρώσω εγώ και θα σταματήσετε πλέον να τον ενοχλείτε», του λέει. Στο μεταξύ ο Πάρης προσπαθεί να συνηθίσει την καινούρια κατάσταση μετά το χωρισμό του με την Αμαλία. Όμως η συνεργασία του στον παράδεισο δεν το βοηθά να προχωρήσει. Έτσι αποφασίζει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. «Αμαλία, δεν μπορούμε να είμαστε εκεί δύο μαζί εδώ. Πες μου τι θέλεις. Ό,τι μου ζητήσεις θα στο δώσω», της υπόσχεται και η Αμαλία το απαντάει. «Θα μείνω εγώ στον παράδεισο. Θα αναλάβω εγώ το μαγαζί». Την ίδια στιγμή, ο αναγνώστου απελπισμένος ζητάει για ακόμη μία φορά από το Ζήση να το βοηθήσει. «Πρέπει να βρω το Χριστίδη. Αν δεν το βρω, χάθηκα. Πες μου που είναι», τον εκλυκπαρεί. Στο μεταξύ, ο Άγης συνεχίζει τη σχέση του με την Τέπη ώστε να τιμωρήσει τον πατέρα του, όπως η Τέπη αρχίζει να του ζητάει περισσότερα. Έχει αρχίσει να τον ερωτεύεται και τον πιέζει να είναι μαζί, ενώ ο Άγης για ακόμη μια φορά κάνει το κέφι του.